Καλωσορίζουμε από το portal902.gr τον κύριο Χρήστο Καραχρήστο. Είναι ειδικευόμενος πνευμονολόγος στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Καραχρήστο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Κάνουμε αυτή τη σύνδεση με την Θεσσαλονίκη για να δούμε την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Εσείς δουλεύετε σε ένα από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης που αντιμετωπίζει πραγματικά μία εμπόλεμη κατάσταση από ό,τι διαβάζουμε, από ό,τι αναφέρετε, από ό,τι και εσείς οι ίδιοι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μας παρουσιάζεται. Πρόσφατα να πούμε ότι είχαμε και την επιστολή 11 διευθυντών όπου αναφέρουν ότι το νοσοκομείο έχει φτάσει πια στα οριά του, δεν μπορεί να νοσηλεύσει νέα περιστατικά. Θέλετε να μας μεταφέρετε λίγο την εικόνα, την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο? Ναι, θα σας μεταφέρω πρακτικά την εικόνα που ουσιαστικά και χθες είχαμε γενική εφημερία και δεχτήκαμε εκ νέου πάρα πολλά περιστατικά COVID, σοβαρά περιστατικά COVID. Αυτό που φαίνεται συνεχώς είναι ότι αυξάνεται η σοβαρότητα των περιστατικών, οπότε χρειάζονται περισσότερες νοσηλίες. Χθες χαρακτηριστικά στο νοσοκομείο μας ήρθαν για εξέταση 140 περίπου ασθενείς και χρειάστηκε να γίνουν 84 νοσηλίες. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο φόρτο και πίεση δημιουργεί και στο νοσοκομείο και στους συναδέλφους όλα αυτά τα δεδομένα. Και αυτό ουσιαστικά έρχεται σαν συνέχεια όλων των προηγούμενων ημερών, που κάθε μέρα γίνεται όλο και χειρότερη. Βλέπουμε συνεχώς να δυσκολεύει η κατάσταση, παρά τα αντίθετα λόγια που ακούμε ότι, ναι, ότι μειώνονται τα λύματα ή οτιδήποτε. Το σύστημα, το ΕΣΥ, αυτή τη στιγμή πιέζεται πάρα πολύ και φαίνεται ότι θα συνεχίζει να πιέζει το επόμενο διάστημα. Κλίνες ΜΕΘ έχουν γεμίσει στο νοσοκομείο? Για να σας πω συγκεκριμένα για το Παπα-Νικολάου. Αυτή τη στιγμή η πληρότητα εδώ και πολλές μέρες στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου είναι 100% στις κλίνες ΜΕΘ. Βλέπουμε ότι ουσιαστικά μιλάμε για... υπήρχαν πριν την πανδημία 30 κλίνες ΜΕΘ, οι οποίες ήταν υποστελεχωμένες και πριν την πανδημία χαρακτηριστικά δουλεύαν μόνο 18 κρεβάτια. Μάλιστα. Τα οποία αυτή τη στιγμή με ελάχιστο καινούριο προσωπικό και πολλές φορές μη εξειδικευμένο, αλλά καινούριο προσωπικό, χρειάστηκε να δουλέψουν 30. Δυστυχώς πάρα πολύ γρήγορα καλύφθηκαν αυτές τις θέσεις, οπότε αναγκαστικά χρησιμοποιήθηκαν άλλα τμήματα του νοσοκομείου. Παραδείγματος χάρη η μονάδα αμνηστικών λοιμόξεων, η οποία δεν έχει το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό για έναν ασθενή διασωληνωμένο. Και αντίστοιχα και πιο μετά άλλες κλίνες στη μονάδα εγκαυμάτων, που και αυτό είναι σημαντικό να πούμε ότι η μοναδική μονάδα εγκαυμάτων της Βόρειας Ελλάδας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να νοσηλεύσει εγκαύματα, γιατί πρέπει να νοσηλεύσει COVID. Μάλιστα. Που δείχνει τέλος πάντων την κατάσταση. Οπότε σε αυτές τις συνθήκες με 43 κρεβάτια μονάδας εντατικής θεραπείας όλα γεμάτα. Δυστυχώς το μοναδικό κρεβάτι που υπάρχει, τα μοναδικά κρεβάτια υπάρχουν με τη διακίνηση ασθενών, που προσπαθούμε με όλο το φόρτο και την πίεση των γιατρών για να μπορέσουν να εξοικονομηθούν κρεβάτια για τους επόμενους ασθενείς που τα χρειάζονται, είναι σε αυτή την κατάσταση. Ταυτόχρονα έχουμε το ίδιο πρόβλημα και στις απλές κλίνες για COVID. Μία μετά την άλλη, οι κλινικές κλείνουν. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 7 οι κλινικές που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, έχουν συγχωνευτεί για την ακρίβεια με άλλες κλινικές, ώστε το νοσηλευτικό και ιατρικό τους προσωπικό και οι εγκαταστάσεις τους να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για COVID. Μάλιστα. Μιλάμε για διασπορά σε 3 διαφορετικά ασθενών, σε 3 διαφορετικά κτίρια. Και καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται πιθανότατα πάνω από, όχι πιθανότατα, σίγουρα πάνω από 200, δεν γνωρίζω τον ακριβή αριθμό. Ναι. Έχουμε χάσει και το μέτρημα. Έχουν εκδηλωθεί κρούσματα σε γιατρούς ή νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο και υπάρχουν εφεδρίες για την αντικαταστασή τους? Ναι, δυστυχώς το προηγούμενο διάστημα είχαμε περισσότερους από 70 συναδέλφους να βρίσκονται θετικοί ή να χρειάζεται να είναι σε καραντίνα
δημιουργώντας πρόβλημα. Και δυστυχώς από τη διοίκηση του νοσοκομείου δεν έχουμε την απαιτούμενη ενημέρωση. Το σωματείο δεν ενημερώνει το σωματείο για αυτούς τους συναδέλφους και ποια μέτρα παίρνει, το βασικότερο. Ποια μέτρα παίρνει ώστε να, και για την καραντίνα τους και για την μείωση της διασποράς στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Και πραγματικά πιέζεται ακόμα παραπάνω. Το ήδη υποστελεχωμένο, οι ήδη υποστελεχωμένες κλινικές, το ήδη υποστελεχωμένο σύστημα πιέζεται ακόμα παραπάνω με τους συναδέλφους που αναγκάζονται να λείψουν για αρκετές μέρες και δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στον πώς θα βγουν οι βάρδες, στο πώς θα εφημερεύσουμε. Παραδείγματος χάρη στις κλινικές COVID, λόγω έλλειψης προσωπικού, χρειάζεται να εφημερεύει ένας ειδικευόμενος ορθοπαιδικός ή ένας ειδικευόμενος ψυχίατρος για περισσότερους από 30 ασθενείς, που πραγματικά ενώ δίνουν το 100% και είμαι σίγουρος για αυτό το 100% των δυνατοτήτων και των γνώσεών τους, δυστυχώς δεν έχουν την κατάλληλη εμπειρία και εκπαίδευση για να χειριστούν ανωνιστικούς ασθενείς. Ανάλογα περιστατικά, κατανοητό. Mm-hmm. Είδαμε τις τελευταίες μέρες, κύριε Καραχρήστο, όμως και την εθελοντική μετακίνηση νοσηλευτών από νοσοκομεία της Κρήτης, άλλων περιοχών προς τη Θεσσαλονίκη και την κυβέρνηση, τον κύριο Μητσοτάκη, να θριαμβολογεί για αυτή την κίνηση. Πώς το σχολιάζετε? Καταρχήν, να πούμε συγχαρητήρια στις συναδέλφουσες και τους συναδέλφους που δείχνουν την αλληλεγγύη τους για άλλη μια φορά, προσφέρονται να, όπου υπάρχει COVID, πέφτουν με τα μούτρα για να συνεισφέρουν στους ασθενείς και να βοηθήσουν το λοιπό προσωπικό. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι αποδεικνύεται και το αποδέχονται ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί, η κυβέρνηση δεν μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση. Mm. Αποδέχεται ότι υπάρχουν τρομερές ελλείψεις και αδυναμία διαχείρισης των συνθηκών, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να μην γίνει σε καμιά άλλη πόλη της Ελλάδος. Και διαχειρίζονται τόσο επικοινωνιακά αυτή την κίνηση αλληλεγγύης των συναδέλφων, αντί να πράξουν την ευθύνη τους, όπως την πράττουν οι υγειονομικοί κάθε μέρα, 9 μήνες τώρα, αντί να την πράξουν αυτή την ευθύνη και να προχωρήσουν σε αυτά που ζητάμε τόσο καιρό, σε προσλήψεις, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και στην επίταξη του ιδιωτικού. Οι οποίες δεν έχουν γίνει προσλήψεις. Δεν έχουν γίνει, δεν είναι αρκετές αυτές που έχουν γίνει. Έτσι δεν είναι, κύριε Καραχρήστο? Τα κενά είναι μεγάλα, είναι πολλά. Σωστά. Καταρχήν, για να μπορούμε να καταλάβουμε την κατάσταση, πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν πριν την πανδημία 30.000 κενά. Δηλαδή, σε συνθήκες κανονικές, όσο μπορούμε να τις πούμε, ναι, κανονικές εισαγωγικά, για τη συνήθινη νοσηρότητα, υπήρχαν ήδη 30.000 κενά. Καταλαβαίνετε ότι αυτά προφανώς και δεν καλύφθηκαν και οι μερικές χιλιάδες προσλήψεις που γίνανε επικουρικού προσωπικού, δηλαδή με ημερομηνία λήξης, δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να καλύψουν ούτε τα κενά που θα υπάρχουν. Προϋπήρχαν της πανδημίας. Και με τις συνταξιοδοτήσεις των συναδέλφων το τελευταίο διάστημα. Ακόμα και οι μόνιμες προσλήψεις που έχουν αναγγείλει για τους γιατρούς, τις 300 yeah. προσλήψεις αυτές, ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί και οι περισσότερες αφορούν ήδη γιατρούς που δουλεύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Yeah. Οπότε πραγματικά αποδυναμώντας κάποιες κλινικές, θα στελέχωσουν κάποιες άλλες και δείχνει ότι δεν προχωράνε σε ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης. Των νοσοκομείων. Η επίταξη που έκανε πρόσφατα η κυβέρνηση, πώς την είδατε αυτήν την κίνηση των 200 κλινών, ιδιωτικών κλινών, στη Θεσσαλονίκη, πώς την είδατε αυτή την κίνηση, κύριε Καραχρήστο? Νομίζω ότι δείχνει, καταρχήν, επίταξη με πολλά εισαγωγικά είναι αυτό που προχώρησε η κυβέρνηση, γιατί πρακτικά πρόκειται για αγορά υπηρεσιών προς τους κλινικάρχες αυτή τη στιγμή και δείχνει και το ότι το προηγούμενο διάστημα τους ζητούσαν με παρακάλια στην κυριολεξία το να συνεισφέρουν και δείχνει ότι δεν ακόμα και σε αυτή την δύσκολη στιγμή οι κλινικάρχες κοιτούσαν πώς θα ενισχύσουν το πορτοφόλι τους και όχι πώς θα συνεισφέρουν για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Εμείς από την αρχή της πανδημίας και η Ομοσπονδία και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών ζητάνε την άμεση επίταξη όλου του ιδιωτικού τομέα υγείας. Mm-hmm. Γιατί το να επιτάξεις μόνο 200 κλίνες, δηλαδή δύο κλινικές,
Ούτε το αναγκαίο προσωπικό έχεις για να δουλέψεις. Ναι, ένας ιδιοκτήτης βγήκε και είπε ότι μάλλον δεν μπορεί να καλύψει το νοσηλευτικό του προσωπικό, δεν μπορεί να καλύψει και το ιατρικό τις ανάγκες των ασθενών με COVID και θα τις καλύψουν πάλι το δημόσιο σύστημα υγείας. Δείχνει ότι αν δεν επιτάξεις το σύνολο, οπότε να γνωρίζεις ακριβώς τι κλίνες έχεις, τι προσωπικό έχεις και πού και τι δυνατότητες υπάρχουν, δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση, παρά προχωράς συνεχώς σε μπαλώματα, τα οποία λύνουν ίσως προσωρινά την κατάσταση με την έννοια ότι υπάρχουν κρεβάτια για να νοσηλεύονται ασθενείς, αλλά δεν υπάρχουν γιατροί και νοσηλευτές να τους παρακολουθούν. Οπότε πρακτικά μιλάμε για δώρο. Και με τον τρόπο που έγινε όσον αφορά και το γεγονός βέβαια ότι πληρώνονται με αποζημίωση, με παχυλές αποζημιώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα, και αυτό που εύκολα σκέφτεται κανείς είναι ότι με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να γίνουν προσλήψεις προσωπικού και να καλυφθούν οι ανάγκες. Μια έτσι σκέψη πρόχειρη και απλή. Αλλά αυτό λέει η κοινή λογική, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Τους δίνουν παχυλές αποζημιώσεις, προβλέπουν 30 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που είναι σοκαριστικό το ότι ακόμα και ο κρατικός προϋπολογισμός έχει το 2021 για την υγεία πανδημία. Δηλαδή μιλάμε για τους επόμενους τουλάχιστον 5 μήνες ότι θα έχουμε πανδημία, προβλέπει 500 εκατομμύρια λιγότερα στη χρηματοδότηση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας. Δείχνει νομίζω την κατεύθυνση της κυβέρνησης και των υπόλοιπων κυβερνήσεων, δεν είναι μόνο αυτή, και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις που με πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζουν να ενισχύουν τον ιδιωτικό τομέα, συνεχίζουν να προχωρούν και να θέλουν την ιδιωτικοποίηση πλήρως της υγείας. Άλλωστε ήταν θέσεις και της κυβέρνησης και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου πριν ήδη την πανδημία, που μας έλεγε ότι δεν χρειαζόμαστε οι γιατροί, δεν χρειάζεται το δημόσιο σύστημα υγείας. Μπορεί να τα καταφέρει κάλλιστα ο ιδιωτικός. Ναι, και νομίζω ότι διαψεύστηκαν παταγωδώς, που και αυτή τη στιγμή πρέπει να το πάρει υπόψη όλος ο λαός, πώς διαψεύστηκαν παταγωδώς αυτές οι Θέσεις, και αποδεικνύεται και σε όλη την Ευρώπη, και όχι μόνο, και όλο σε όλο τον κόσμο, πώς τα εμπορευματοποιημένα συστήματα υγείας δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε μια τέτοια υγειονομική κρίση και να καλύψουν τις ανάγκες των λαών. Δείχνει βέβαια και το ρόλο, την ανάγκη της ύπαρξης ενισχυμένου δημόσιου συστήματος υγείας, αλλά και το ρόλο του ιδιωτικού τομέα σε αυτό το θέμα, κύριε Καραχρήστο, έτσι δεν είναι? Ναι, δείχνει ότι πρακτικά όταν δεν υπάρχει ένας κρατικός σχεδιασμός, ένα δημόσιο σύστημα συνολικά που να γνωρίζει τις δυνατότητες και τις ανάγκες και να μπορεί να σχεδιάζει με βάση τις ανάγκες της υγείας του λαού, πρακτικά δημιουργεί προβλήματα και στη διαχείριση και της γενικής νοσηρότητας, πόσο μάλλον σε συνθήκες πανδημιών ή σε μια φυσική καταστροφή, που πρακτικά είναι ένα σύστημα το οποίο είναι ανοργάνωτο. Ο καθένας στον ιδιωτικό τομέα έχει τις κλίνες, τους νοσηλευτές ή το ιατρικό προσωπικό που θεωρεί αυτός ότι ο καθένας ιδιοκτήτης ότι το συμφέρει για το δικό του κέρδος και δεν παίρνει υπόψη τις συνολικές ανάγκες της δημόσιας υγείας. Δεν μπορεί συνολικά να γίνει σχεδιασμός πώς θα αντιμετωπιστεί κάθε κατάσταση. Τώρα, είσαστε και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών του νομού Θεσσαλονίκης, και είχαμε πρόσφατα την παρέμβαση εισαγγελέας στην Ένωση σχετικά με την έκφραση στήριξης της Ένωσης προς τις συμβολικές εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου. Ένα σχόλιο και γι' αυτό μπορείτε να μας κάνετε. Φυσικά. Καταρχήν, νομίζω ότι αναδεικνύεται ακόμα παραπάνω το οξύμερο των λεγόμενων της κυβέρνησης ότι ακούει τους ειδικούς. Που από τη μία μας λέει ότι ακούει τους ειδικούς, που πρακτικά όλο αυτό το διάστημα φωνάζουν και ποιοι είναι πιο ειδικοί από αυτούς που δουλεύουν και έχουν ρηχτεί στη μάχη όλο αυτό το διάστημα. Και δεν ακούει, δεν μας δέχεται καν σε συναντήσεις την Ομοσπονδία μας και δεν έχει προχωρήσει σε τίποτα από αυτά που απαιτούμε τόσο διάστημα. Και ταυτόχρονα λιδωρούνται και
κινούνται συναγγελικές παρεμβάσεις προς τους ανθρώπους που τόσο διάστημα σηκώσαν όλα αυτά τα ζητήματα, να δείξανε το πρόβλημα και ζητήσανε και προτείνανε λύσεις που πρέπει να γίνουν άμεσα. Mm-hmm. Δείχνει ότι η κυβέρνηση διαχειρίζεται για να μπορέσει μάλλον να απορρίψει από πάνω στις ευθύνες. Mm-hmm. Χρησιμοποιεί εκτός από την επίκληση της ατομικής ευθύνης, χρησιμοποιεί και την κρατική καταστολή, που την είδαμε περίτρανα την προηγούμενη εβδομάδα, που σε κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις εργαζομένων που τηρούσαν όλα τα μέτρα πραγματικά ευλαβικά, όπως μας λέγανε το προηγούμενο διάστημα, είχαν ως σκοπό την καταστολή τους και να μην υπάρχει καμία αντίδραση, καμιά φωνή που να λέει κάτι διαφορετικό. Αυτός ήταν ο σκοπός τους. Αλλά νομίζω ότι δεν θα τους αφήσουμε και, και οι κινητοποιήσεις αυτές δείξαν, αλλά και οι επόμενες που θα κάνουμε, ότι δεν θα τους αφήσουμε. Και δράτω με τις ευκαιρίες να πω και για την απεργία την επόμενη εβδομάδα. Στις 26 Νοέμβρη. 26 του μήνα, που πραγματικά θα είναι ένας σταθμός των αγωνιστικών κινητοποιήσεων όλου του προηγούμενου διαστήματος. Θα είναι ένα σταθμός ότι δεν ανεχόμαστε όχι μόνο το ότι δεν παίρνουν κανένα ουσιαστικό μέτρο για την υγεία, αλλά δεν ανεχόμαστε και το ότι δουλεύουν νυχθημερών για να περάσουν αντιδραστικά νομοσχέδια ενάντια στο λαό. Δεν θα γίνουν αποδεκτά αυτά. Mm-hmm. Θα τους δώσουμε την απάντησή μας, φυσικά τηρώντας όλα τα μέτρα και παίρνοντας υπόψη τις κινητοποιήσεις να γίνουν με συμβολικές, με πιθανότητα νοσοκομείο. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες, θα συζητήσουν τα σωματεία και οι εργαζόμενοι. Με τρόπους, εν πάση περιπτώσει, που διασφαλίζεται η προστασία και των διαδηλωτών και του υπόλοιπου κόσμου, και το έχει αποδείξει το κίνημα όλο το προηγούμενο διάστημα. Αιτήματα, κύριε Καραχρήστου, τι πρέπει να γίνει, τι θέματα πρέπει και το υγειονομικό αλλά και το λαϊκό κίνημα, τι θέματα βάζει, όχι τι πρέπει, τι θέματα βάζει προς διεκδίκηση. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, εκτός από αυτά που λέμε τόσο διάστημα, που είναι οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που στο πλάι των μόνιμων έχουν δώσει τη μάχη πάξια και είναι εκ των νου κάνευ ότι πρέπει να γίνει η μονιμοποίησή τους, γιατί με την εμπειρία τους μπορούν να συνεισφέρουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι η πραγματική επίταξη χωρίς όρους και προϋποθέσεις του ιδιωτικού τομέα υγείας, που μπορεί να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Και νομίζω πως ένα από τα βασικά, και τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, αυτό το διάστημα, αλλά και φυσικά και στις άλλες πόλεις, για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, είναι να πάρθουν μέτρα ώστε να μειωθεί η διασπορά. Και αυτά συγκεκριμένα είναι μαζικά τεστ παντού, να δημιουργηθούν κλιμάκια του ΕΟΔΗ που θα είναι σε κάθε γειτονιά, τα οποία θα εχνηλατούν και θα βοηθούν στην απομόνωση περιστατικών ώστε να μειωθεί η διασπορά. Επίταξη ιδιωτικών λεωφορείων για να σταματήσει να υπάρχει όλο αυτός ο συνωστισμός που υπάρχει στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έλεγχος όλων των χώρων δουλειάς και των σχολείων, αυτή τη στιγμή είναι κλειστά, αλλά το επόμενο διάστημα που πιθανότατα θα ανοίξουν, ώστε να πάρθουν όλα τα μέτρα για να μειωθεί η διασπορά. Και ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που μας λένε, ας πούμε, ότι ο υπουργός στη θεατρική του παράσταση που έκανε τις προάλλες, ότι ετοιμάζει τον εμβολιασμό στα κέντρα υγείας και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, και αυτή τη στιγμή είναι αποψηλωμένη από πάνω μέχρι κάτω. Δεν έχει μείνει ούτε γιατρός ούτε νοσηλευτής να κάνει τα εμβόλια. Να κάνει τα εμβόλια, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη χώρα. Κύριε Καραχρήστο, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλό μεσημέρι και καλή δύναμη. Γεια σας.